Το σημερινό κάλεσμα δεν είναι διαμαρτυρία για την ταλαιπωρία του παιδιατρικού πληθυσμού, αλλά είναι μια έκκληση να διεκδικήσει ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο την υγεία και τη ζωή και των παιδιών του. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό με την έξαρση της πανδημίας, με τις αναπνευστικές λοιμώξεις, ότι πολλά παιδιά κινδυνεύουν όχι μόνο χρειάζονται νοσηλεία, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν και τη ζωή τους, να μην πούμε ότι την έχουν χάσει κιόλας. Οι μεγάλες ελλείψεις όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τις υποδομές, δυστυχώς θα επιδεινωθούν, δεδομένου ότι έχει αποφασιστεί το κλείσιμο νοσοκομείων και μονάδων και η ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν θέλουμε λοιπόν στα σοβαρά να σκεφτούμε έστω και για το μέλλον και όχι μόνο για το παρόν που βλέπουμε υγιή τα παιδιά μας, για όταν χρειαστούν νοσοκομείο, αν σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, θα πρέπει να διεκδικήσουμε την υγεία τους και τη ζωή τους. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε να γίνουν μονάδες, να γίνουν υποδομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, να στηθούν μονάδες ΜΕΘ, δεδομένου ότι από ό,τι ξέρετε στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία έχουμε μόνο 10 κρεβάτια στο Ιπποκράτειο και αναγκάζονται πολλές φορές να ψάξουν στην Πάτρα, στην Αθήνα και όπου βρουν μονάδα για να στείλουν ένα παιδάκι που κινδυνεύει η ζωή του. Λοιπόν, να αυξήσουν τους μισθούς των γιατρών για να γίνουν δελεαστικές οι θέσεις και να έχουμε πληθυσμό στις προκηρύξεις. Να γίνουν εξειδικεύσεις και στην παιδιατρική όπως έχουμε στους ενήλικες. Νευρολόγους, παθολόγους, λοιμοξιολόγους, ενδοκρινολόγους, να γίνουν υποειδικότητες και στην παιδιατρική, γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν αυτές ακριβώς τις ανάγκες και τρέχουν ανά την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για να αντιμετωπιστεί κάθε περίπτωση που απαιτεί εξειδίκευση. Όλα αυτά ζητάμε, προπάντων όμως καλούμε το λαό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο να τα διεκδικήσει για να σώσει την υγεία και τη ζωή των παιδιών. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα παιδιά μας να πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν το 2023 κρεβάτια. Καλούμε όλους, γιατί αυτός είναι ένας κοινός αγώνας, δεν αφαιρά μόνο τους υγειονομικούς, να είναι δίπλα και να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν.